τη βούληση της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων να επιβάλλει παραδειγματικές τιμωρίες σε εκπαιδευτικούς που δεν τιμούν το λειτουργήμά τους και ξεπερνούν κάθε εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό όριο, εξέφρασε ο Διευθυντής Εμμανουήλ Μαγκιώρος με αφορμή τα πρόσφατα απαράδεκτα περιστατικά σε γυμνάσιο της πόλης που είδαν το φως της δημοσιότητας έπειτα από ρεπορτάζ της εφημερίδας Ενημέρωση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Μαγκιώρος έκανε λόγο για ατυχή και μεμονωμένα περιστατικά, για τα οποία η Διεύθυνση έχει αναλάβει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και όλων των υπολείπων απαραίτητων ενεργειών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, τα περιστατικά αφορούν μια καταγγελία για ξυλοδαρμό 13χρονου μαθητή από καθηγητή, μια καταγγελία για εξύβριση μαθητή από άλλο εκπαιδευτικό, αλλά και μια καταγγελία για απαράδεκτη αξίωση καθηγήτριας από μαθητή να κατεβάσει το εσώρουχό του μπροστά σε όλους τους συμμαθητές του. Πράγματι αναφέρθηκαν αρμοδίως από τον Διευθυντή του Σχολείου κάποια ατυχή μεμονωμένα περιστατικά και η Διεύθυνση προφανώς έχει αναλάβει την διευθέτηση των αυτών ατυχών αυτών περιστατικών. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τη μία περίπτωση και συνάδελφος θα απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο σχολείο και για την άλλη περίπτωση θα ζητηθεί ή μάλλον ζητήθηκε ήδη η απολογία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαβεβαίωσε ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλο κρούσμα αντιεκπαιδευτικής και αντιπαιδαγωγικής συμπεριφοράς που θα έρχεται σε γνώση της Διεύθυνσης θα επιλαμβάνεται με όλα τα απαραίτητα μέσα, ενώ κάλεσε τους γονείς να απευθύνονται στη Διεύθυνση για κάθε ανάλογο περιστατικό. Στην προηγούμενη περίπτωση θα ήθελα να οι γονείς να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου η Διεύθυνση να επιλαμβάνεται των ατυχών περιστατικών που συμβαίνουν στα σχολεία της.